εσείς έχετε τοποθετηθεί υπέρ, βέβαια, της συμφωνίας. Υπέρ της συμφωνίας. Αλλά για να δούμε λίγο την ιστορία. Αυτά τα 4 χρόνια, αρκετά νομοσχέδια της κυβέρνησης, κυρίως τα δικαιωματικά νομοσχέδια που λέμε, περάσανε με τον καταλυτικό ρόλο ή την ψήφο του ποταμιού. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα στην κυβερνητική πλειοψηφία, επειδή η ΑΝΕΛ κάποιο νομοσχέδιο δεν το ψήφισαν. Και αυτό είναι δημοκρατία, πραγματικά. Αλλά το θέμα των Πρεσπών, ακριβώς επειδή βλέπουμε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, είναι διαφορετικό από τους ίδιους τους ΑΝΕΛ. Δηλαδή, ο κύριος Καμένος είχε τοποθετηθεί ότι η συμφωνία δεν θα περάσει. Ο τρόπος λοιπόν που προσεγγίζουμε τις τελευταίες ώρες είναι ότι έχουμε ξεχάσει ότι η συμφωνία δεν θα περάσει με εμάς, που ήταν εξάρτητοι Έλληνες. Και τώρα πάμε ένα νομοσχέδιο σαν όλα τα άλλα, που βεβαίως μπορεί να αποσύρουμε κάποιους υπουργούς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αποχωρούμε ώστε να κλονίσουμε την κυβερνητική πλειοψηφία. Το είπε ο κ. Πουλάκης, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβές. Δεν παίρνεις μία φορά την δεδηλωμένη, αν τα κόμματα, τα οποία συγκροτούν το συνασπισμό αποχωρούν, τον κυβερνητικό συνασπισμό αποχωρούν. Τότε, πολύ σωστά όμως τονίσατε, ότι επειδή υπάρχει διαδικασία της προσταφαίρεσης και δεν είναι σωστό στη δημοκρατία να πηγαίνουμε στηρίζεται, δεν στηρίζεται και με ανώνυμους ή επώνυμους βουλευτές, καλό είναι αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποχωρήσουν και δηλώσουν ότι δεν στηρίζουν την κυβέρνηση, να προχωρήσετε σε ψήφο εμπιστοσύνης, όπως πολύ σωστά το είπατε. Τον Ιούλιο του 2015, 32 μέλη και της κυβέρνησης, υπουργοί αλλά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν τα μνημόνια. Αλλά κάναν ταυτόχρονα μια δήλωση ότι στηρίζουν την κυβέρνηση. Και γι' αυτό κανένα από τα πολιτικά κόμματα δεν έθεσε θέμα δεδηλωμένης. Τώρα όμως το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή οι ΑΝΕΛ συνδύασαν τη συμφωνία με τη δέσμευση ότι αυτή η συμφωνία δεν θα περάσει. Από εμάς δεν θα περάσει. Αν λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να λένε οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θα αποσύρουμε τους υπουργούς, ίσως και κάποιους από αυτούς, αλλά δεν αμφισβητούμε γενικότερα την κυβερνητική συνοχή, τότε βεβαίως να προχωρήσουμε στην ψήφιση του νομοσχεδίου, τη συμφωνία που εγώ πραγματικά πιστεύω ότι δίνει τέλος στον αλυτρωτισμό των γειτόνων, και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση να εξαντλήσει, αν μπορεί, για να ολοκληρώσει το έργο. Έχει τριχοτομηθεί με κάποιο τρόπο το ποτάμι σε σχέση με αυτήν την οπτική. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Δανέλη που λέει και ψήφο εμπιστοσύνη για να ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε τον Σταύρο Θεοδωράκη και τον κύριο Μαυρωτά που λέει που τάσσονται υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, όχι όμως σε ψήφο εμπιστοσύνης, υπέρ της κυβέρνησης δηλαδή. Και έχουμε τον κύριο Αμυρά και τον κύριο Ψαριανό, οι οποίοι είναι εναντίον και της συμφωνίας και της στήριξης της κυβέρνησης. Άρα, το περιγράφεται σωστά. Στην ουσία, τι κάνει το ποτάμι? Το ποτάμι έχει δηλώσει από πέρσι ότι στο βαθμό που φτάσει η συμφωνία στη Βουλή θα την ψηφίσει. Κατά συνείδηση, δηλαδή, ο κύριος Αμυράς και ο κύριος Ψαριανός έχουν δηλώσει από τότε ότι δεν τη στηρίζουν. Ναι. Αλλά το ποτάμι είπε από τότε, επαναλαμβάνω, ότι αν η συμφωνία φτάσει στη Βουλή θα την ψηφίσει. Το ίδιο λέει και ο Σπύρος Δανέλης. Από εκεί και πέρα, αυτό που είπαμε είναι πως δεν πρέπει να συνδέεται η ψήφιση συμφωνίας με ψήφο εμπιστοσύνης. Αν η κυβέρνηση θέλει να κάνει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, το ποτάμι θα καταψηφίσει. Όπως έκανε και στην προηγούμενη φορά που κατατέθηκε ψήφος εμπιστοσύνης. Καταψηφίσαμε την κυβέρνηση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η στόχευση, αν η συμφωνία έρθει στη Βουλή να ψηφιστεί, και θα ψηφιστεί από 4 από τους 6 βουλευτές του ποταμιού, δεν είναι η πραγματική ή ολοκληρωμένη μας θέση. Κύριε Πουλάκη. Κυρκό, ήθελα να σας δώσω περισσότερο χρόνο, γιατί είσαστε ο μόνος αντιπολιτευόμενος απέναντι σε δύο συμπολιτευόμενους, αλλά δεν μου το κάνετε εύκολο. Συμφωνείτε? Συμφωνήστε πιο πολλά. Συμφωνώ στο ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Συμφωνώ. Η δημοκρατία αυτό απαιτεί. Ναι. Συμφωνώ ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να λέει: εγώ θα γκρεμίσω την κυβέρνηση για να μην περάσει συμφωνία, και μετά φτάνει στο ότι μπορεί και να φύγουν κάποιοι υπουργοί, αλλά αν ο πρωθυπουργός θέλει να τους κρατήσει και όλους. Ναι, εκεί κάπως διαφωνώ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πως τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ πιο απλά. Τις δεσμεύσω να τις υλοποιήσω. Εμείς ως ποτάμι είπαμε, αν έρθει η συμφωνία, την ψηφίζουμε. Όλη αυτή η φασαρία δεν μας αγγίζει, διότι αν έρθει η συμφωνία, θα την ψηφίσουμε. Και με το 4-2 που σας έχω εξηγήσει από την αρχή. Το σημαντικό όμως είναι αυτό που είπε ο κύριος Πουλάκης και ο κύριος Τουσουνίδης. Αυτή η τετραετής διακυβέρνηση ήταν με ένα πολύ θετικό πρόσημο. Όντως, βγήκαμε από το μνημόνιο. Είχαμε βγει σχεδόν και το 2014. Όντως, φορτωθήκαμε. Μπήκαμε και στο μνημόνιο. Όντως, ακριβώς μπήκαμε στο τρίτο. Μπήκαμε και βγήκαμε από μνημόνιο. Κυρίως πάψαμε να είμαστε αντιμνημονιακοί και μετατραπήκαμε σε μνημονιακούς. Υλοποίησαν το μνημόνιο. Δεν έγιναν τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν ένα σπρώξιμο στην οικονομία να γίνει ανταγωνιστική. Δεν αγγίξαμε καθόλου το πελατειακό κράτος. Αλλά παρόλα αυτά, βγήκαμε από το μνημόνιο. Είναι πολύ θετικό. Δεν έχει περάσει η εμπιστοσύνη αυτή και στους ξένους οίκους, στους αγορές. Θα περάσει ίσως αν μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε και πολιτική σταθερότητα, αλλά κυρίως ότι έχουμε δυνατότητα της ανάπτυξης.
Ακόμα είμαστε στο ξέφωτο, δεν έχουμε προχωρήσει. Οι συνθήκες παγκοσμίως γίνονται από το χειρότερες. Άρα αυτό που κρατάμε από την τριετή διακυβέρνηση είναι ότι όντως η εξουσία είναι μια συγκολητική ουσία που εξαφανίζει τις διαφορές. Κύριε ακόμα κι αν είσαι από άλλη πολυκατοικία. Εγώ θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την παρουσία σας. Εθνική συμφιλίωση, αυτό που ισχύει για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι. Από τη ρητορική και μόνο, 12, μόνο για συμφιλίωση δεν το 12, ξεχωρίζει το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Πουθενά, βουλευτές, όπως και ο ίδιος ο Πάνος Καμένος, άφησαν τη σιγουριά των μεγάλων κομμάτων και ενώθηκαν με ένα κίνημα πολιτών. Κύριε Τουσουνίδη, λοιπόν, υπηρετήσαμε εθνική συμφιλίωση. Μια και σας έχουμε εξουσίας. Εδώ και είχαμε και την κυρία Μέρκελ και συνδέονται και τα θέματα των Πρεσπών και η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ, η οποία έθεσε και ένα ευρύτερο γεωπολιτικό θέμα με αφορμή την ψήφιση της συμφωνίας, της τροπολογίας επί του παρόντος, ότι αυτό διευκολύνει στην ανάσχεση της Ρωσίας στην περιοχή των Βαλκανίων αλλά και της Τουρκίας. Στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μία πρωτοβουλία που δεν ξέρω τελικά πώς έχει προχωρήσει από την πλευρά των σοσιαλιστών να πάυσει οριστικά η ενταξιακή διαδικασία της Τουρκίας. Ισχύει αυτό? Είναι η ετήσια έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία όπου η εισηγήτρια που ανήκει στους σοσιαλιστές, κυρία Κατυπίρη, κάνει μια πρόταση αναστολής, αλλά στην ουσία τερματισμού των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Εμείς και πολλοί άλλοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μαχόμαστε να μην περάσει αυτή η τροπολογία μέσα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι το πρώτο βήμα, βλέπουμε τη συμφωνία την ενταξιακή με την Τουρκία σαν το μοναδικό εργαλείο θεσμικό που έχει η Ένωση, ώστε να παρεμβαίνει. Όχι μόνο η διάβλη. Αν είδατε πριν από λίγες μέρες μια δήλωση των Βρυξελών που απαντούσε στον κύριο Ερντογάν και του έλεγε: αν γίνει θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, να ξέρεις ότι διακοπεί η ενταξιακή πορεία. Άρα, η δική μας πρωτοβουλία να πετάμε στο καλάθι των αχρήστων ένα τόσο σημαντικό εργαλείο, γιατί είναι και χρηματοδοτικά εργαλεία που στηρίζουν τη ροή των προσφύγων, κοινωνία των πολιτών. Για να το προτείνουν. Παίρνει χρήματα η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνει χρήματα τα οποία όμως τοποθετούνται με τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς που είναι καυτοί για την Ένωση. Μπορεί αυτό να περάσει τελικά αυτό? Επειδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί να ανεβαίνει πολύ και στους διαδρόμους, να ανεβαίνει πολύ το θέμα του λαϊκισμού και ο κύριος Βέμπερ έθεσε σαν πρώτο στοιχείο της πολιτικής του να κλείσουν. Αυτό το κάνει γιατί κλείνει το μάτι στους συντηρητικότατους ψηφοφόρους του. Αλλά είναι καταστροφικό και τα ελληνικά κόμματα περιέργως. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ανατρέπουν την εθνική πολιτική που είχε κατοχυρωθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Που ήμασταν εμείς που σπρώχναμε την Τουρκία να συμβαδίσει με τα κριτήρια της Κοπενχάγης για να μπει κάποια μέρα. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ το πετάνε το κλειδί στη θάλασσα, στο κυνήγι πάλι ενός εύκολου λαϊκισμού. Όπως έγινε και με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μίλτο Κύρκο, τον Ευρωβουλευτή του Ποταμιού.